είπα ότι είμαι χαρούμενος γιατί είμαι εδώ, μια φορά ακόμη από τις πολλές, αλλά το ενδιαφέρον μου για τον τόπο μου είναι πάντοτε αμύωτο και ξέρετε ότι δεν σταμάτησα ποτέ, ποτέ. Το γραφείο μου πάντα λειτουργεί, οι επαφές μαζί σας όποιος θέλει να μιλήσουμε ή κάτι άλλο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε ή οποιαδήποτε επαφή για να ενδιαφερθούμε για οποιοδήποτε θέμα, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Αλλά υπάρχει και ο απλός λόγος. Ο απλός λόγος είναι ότι εγώ αισθάνομαι καλύτερα όταν έρχομαι κοντά σας. Και πιθανώς να είναι και αυτός ο λόγος που είμαι εδώ. Επειδή όμως η Νικιάνα, δεν ξέρω γιατί, μέσα στο αν κάνω μια βουτιά στα εκλογικά μου, βλέπω η Νικιάνα πότε με ψηφίζει και πότε με καταδικάζει. Και λέω εγώ, ας ξεκινήσω από εκεί, για να δω ποιος είναι ο λόγος αυτός. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουμε εκλογιάσει ποτέ, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν έχω δώσει απαντήσεις, υπάρχουν θέματα που πραγματικά χρειάζονται περισσότερη έρευνα για να δούμε πού βρισκόμαστε, για να βρούμε την αλήθεια. Γιατί καμιά φορά ο πολιτικός λόγος μπορεί να μην είναι αλήθεια, να είναι υπόσχεση ή να μην θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια ή να μην θέλουμε να δούμε πέρα από αυτό που ακούμε αύριο ποια θα είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Άρα ποια προοπτική έχει, γιατί η πολιτική δεν είναι του σήμερα μόνο, η πολιτική είναι και του αύριο, κυρίως είναι του αύριο. Και ιδιαίτερα όταν θέλει κανείς να ασχοληθεί με έργα υποδομής, τότε ακόμα περισσότερο. Και αν κανένας σκέφτεται κυρίως και τη νέα γενιά, ακόμα περισσότερο. Αν σκεφτεί ότι είμαστε κάθε φορά διάδοχοι κάποιον άλλον και εμείς κάποιος άλλος θα μας διαδεχθεί, καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζει και η ευθύνη. Άρα ο λόγος πρέπει να έχει ευθύνη. Και εγώ πάντα στο λόγο μου είμαι υπεύθυνος. Σας το λέω το πρωτέρα. Δηλαδή θα σας πω όλη την αλήθεια σε ό,τι θα με ρωτήσετε. Αν είναι σωστή ή όχι, εσείς θα το κρίνετε. Αν είναι η άποψή μου ορθή ή όχι, εσείς πάλι θα το κρίνετε. Ο καθένας με το δικό του το μυαλό και ο καθένας με την τοποθέτηση. Διότι μερικά θέματα μπορεί πράγματι να έχουμε μία θέση κάθετη. Να μην αλλάζουμε με τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα σωστός και ορθός. Μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν και η ζωή αλλάζει. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια. Ούτε τα προβλήματα, ξέρετε, έχουν την ίδια μορφή, αλλά ούτε και την ίδια βάση περιεχομένου και κυρίως προοπτικής. Άρα να τα πούμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Εγώ να πω δύο-τρεις κουβέντες μόνο. Μπορεί ευρύτερα η πολιτική να είναι πράγματι προορισμός και υποθέσεις. Αλλά όταν μιλάς για το Δήμο, δηλαδή για τη Δημοτική Αρχή, τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να τα αγγίξεις. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Δήμος έχει πραγματικότητα. Ο Δήμος πρέπει να το πεις και να το κάνεις, αλλιώς μην το λες. Διότι θα ειδωθούμε και αύριο. Επίσης, όταν πας να υλοποιήσεις κάτι, μπορεί να το θέλεις, να το πεις και να θέλεις, να γίνει. Αλλά άμα δεν έχεις και τις δυνατότητες να το κάνεις, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως μπορούμε να το πούμε, αλλά παράλληλα να πούμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε αύριο. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, να υπάρχει μια στρατηγική, να υπάρχουν προτεραιότητες. Άρα λοιπόν χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα δεν κάνεις τίποτε. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αν πολλοί δήμαρχοι αποτυχαίνουν, είναι γιατί δεν αρχίζουν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό ή κακό. Λάθος.
δεν το ξέρει. Βέβαια, το πώς θα το σχεδιάσεις και πώς θα το ζυγίσεις και τι παραμέτρους θα υπολογίσεις για να μπορείς να πεις ότι αυτό θα είναι έτσι, και διαφέρει. Άρα λοιπόν, πρέπει κανένας να ζυγίσει αυτό που θα πει, γιατί πρέπει να έχεις δυνατότητες να το υλοποιήσεις. Αν όμως δεν έχεις πρόγραμμα και πας έτσι, όλα τα πράγματα θα γίνουν. Ό,τι καλό και αν κάνεις, κι αν θα κάνεις, δεν θα κάνεις, τότε οι συγκρούσεις θα αρχίσουν. Οι ασυνέπειες θα χαλούν. Και κανένας τελικά στο τέλος δεν θα είναι ευχαριστημένος. Εδώ που πάω, αν πράγματι θα μπορούσα να διαβάσω μερικά από τα κείμενα που μου δίνουν και μου τα δίνουν πρόεδροι των κοινοτήτων ή αν θέλετε δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν βγει σε οποιοδήποτε δημοτικό διαδέλφιο και κάποτε θα κάνω μια καταγραφή και θα βγάλω αυτά για ορισμένους από εσάς να τα διαβάσετε. Είναι εκπληκτικά τα κείμενα. Δηλαδή, πρώτος χρόνος, δεύτερος χρόνος, τρίτος χρόνος, τέταρτος χρόνος, η λέξη τίποτα. Και σας το λέω εντύπωση. Άρα τι συμβαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μέσα και δυνατότητες. Γιατί αν δεν υπάρχουν, τι να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εξαρτάται από αυτόν, ή εξαρτάται από άλλους που αν δεν του δώσουν δεν μπορεί και αυτός να κάνει τίποτα. Α, είναι και αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει γνώσεις, πρέπει να έχει προσβάσεις, άρα πρέπει να έχει δυνατότητες. Άλλο να μπαίνεις στο τηλέφωνο και να μπαίνεις τον υπεύθυνο, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι άλλος δήμαρχος, μπορεί να είναι συνάδελφος, μπορεί να είναι περιφέρεια, οτιδήποτε. Σηκώνεις το τηλέφωνο και μιλάς. Ακούγεται. Μια χαρά. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Φερτώ. Λοιπόν, μιλάς απευθείας και λύνεις το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να μετακινηθείς. Άλλος όμως μπορεί να ψάχνει και στο τέλος να μην μπορεί ούτε καν να επικοινωνήσει, όχι να έχει το πρόβλημα. Όλα αυτά ζυγίζονται. Δεν χρειάζεται να πω δύο κουβέντες για μένα, αλλά θα το πω. Αν τις πω, γιατί ξέρετε, η αυτοπαρουσίαση δεν είναι μειονέκτημα, είναι σοβαρότητα. Εγώ ξέρετε ότι ξεκίνησε ένας από εσάς, εκεί είναι φίλοι μου για πολλά χρόνια. Το αν ξεκίνησα από εδώ το ξέρετε. Το αν περπατούσα το ξέρετε. Το αν έκανα 13 χιλιόμετρα την ημέρα για να τελειώσω το γυμνάσιο το ξέρετε. Το αν σπούδασα μόνος μου το ξέρετε. Το αν δούλεψα μόνος μου το ξέρετε. Το αν δημιούργησα ή όχι. Αν πήρα πτυχία ή όχι. Αν διοίκησα μεγάλες μονάδες το ξέρετε. Εάν ήμουνα γνώστης ή όχι προβλημάτων Δήμου, το ξέρετε, γιατί ήμουν 4 χρόνια που ήμουν στην αντιπολίτευση τότε και δούλεψα και πηγαίνω ερχόμουνα. Καθόμουν δε ο τελευταίος, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ. Είμαι ο τελευταίος που έφυγα 3 και 4 ώρα το πρωί για να πάω Αθήνα και άλλοι είχαν φύγει που μπορεί να ήταν δίπλα. Άρα, τι σημαίνουν αυτά. Μου λένε ότι υπάρχει μια υπευθυνότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια υπευθυνότητα. Υπάρχει μια σοβαρότητα. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Και επειδή αν με ρωτήσετε ποιο είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας, θα σας απαντήσω ο χρόνος. Ένα. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Λοιπόν, θα σας απαντήσω λοιπόν ότι είναι ο χρόνος. Γιατί ό,τι και να κάνεις, μπορεί κάπου και να διορθώσεις για τα σφάλματά σου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που δεν μπορούμε κανένας να διορθώσει είναι ο χαμένος χρόνος. Και καθώς περνάει ο χρόνος και δεν αφήνουμε τίποτε,
τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα στόχος μας δεν γυράζει. Άρα τα πράγματά μας λοιπόν γίνονται πιο σοβαρά αν δεν προγραμματίζουμε τον χρόνο μας. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα ένας δήμαρχος να μην προγραμματίζει τον χρόνο. Για φανταστείτε ένας νοικοκύρης να μην προγραμματίζει τον χρόνο. Για φανταστείτε ένα επιχειρηματία να μην μπορεί να ξέρει τι θα κάνει σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο και γιατί θα το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν ο προγραμματισμός, όταν μάλιστα είσαι υπεύθυνος να διοικήσεις, προσέξτε τι λέω, διοικήσει, ο βουλευτής δεν διοικεί, νομοθετεί. Ο δήμαρχος διοικεί και όχι μόνο, διαχειρίζεται. Και όχι μόνο. Είναι εντάξει, Πρόεδρε, μια χαρά. Μια χαρά. Όχι μονάχα λοιπόν διοικεί και διαχειρίζεται, αλλά και πρέπει να ελέγχει ανά πάσα στιγμή αφού διοικεί και διαχειρίζεται. Άρα αμέσως υπάρχει ο έλεγχος. Και λέω εγώ, όταν φοιτητές μου με ρωτούσανε, μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά αργότερα, τους έλεγα ναι. Αρκεί να την ξέρεις και αρκεί να είσαι παρόν. Αρκεί να την ξέρεις και αρκεί να είσαι παρόν. Όχι για την προσώπου. Άρα πάμε λοιπόν στα καθημάς που λέμε. Ας πάμε στο Δήμο Λευκάδας. Ο Δήμος Λευκάδας δεν είναι ο Δήμος ο παλιός. Δεν είναι Δήμος μιας πόλης. Ο Δήμος πια είναι ολόκληρη Λευκάδα. Και θα μου επιτρέψετε στις κουβέντες που θα πω να ξέρετε ότι συμπεριλαμβάνω και το Μεγανής. Για ποιο λόγο? Διότι κοιτάξτε, συνέπεσε να ήμουν εκεί όταν τελικά είχα μια θέση επί